φύγετε, γιατί περιμένουμε κι άλλους. Για πάμε τώρα να γνωρίσουμε τις μέλισσες που ακούμε τα τραγούδια τους. Θυμάστε πότε πρωτοακούσαμε. Α, Κουτράκι, πώς έγινες έτσι πετσικικό, καλό παιδί μου. Θες να μπεις και στο συγκρότημα. Δεν μπαίνεις, με ξέχασέ το. Ναι, ναι. Εγώ έχω λόγους. Φέρτε τον. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Ακούγαμε τα τραγούδια, σας λέγαμε, παιδιά. Ποιος το λέει αυτό, ποιοι είναι αυτοί, πού είναι, πότε βγήκανε. Ήμασταν και λίγο εκτός. Καλημέρα λοιπόν στις μέλισσες, πού είναι. Τα διαβάζω γιατί δεν ξέρω το όνομά σας ακόμα. Ο Χρήστος. Ο Θάνος. Εσείς ο Μπάσος. Ο Κώστας. Ο Κώστας. Ο Παντελής. Και ο Ιάκωβος. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Χαίρομαι που είστε σήμερα εδώ. Και χαίρομαι που προλάβαμε να σας βγάλουμε σε μια περίοδο που ακόμα τα σχολεία είναι κλειστά, διότι το κοινό ξεκινάει από πολύ μικρές ηλικίες και ανεβαίνει. Δεν ρωτάω τις δικές ηλικίες, διότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου που είστε τόσο πολύ μικροί. Πείτε μου, είσαστε φιλαράκια. Πώς το κάνατε αυτό το συγκρότημα? Εδώ και πολύ καιρό είμαστε φίλοι. Είμαστε χρόνια, δηλαδή. Αρκετά. Οι τρεις μας. Οι τρεις σας. Σε μια μπάντα πιο παλιά. Μετά... Άλλη μπάντα. Ναι, άλλη μπάντα, μετά είχε τύχει να παίξει με τον Ιάκωβο. Ξέρεις πώς γίνεται τώρα με τις δύο μπάντες. Δεν είχα ποτέ ξέρεις τώρα, ξέρεις. Μα γιατί δεν είχες μια μπάντα. Δεν ξέρω, δεν με μια διαλύτη. Η πραγματικότητα είναι ότι κάποια στιγμή είχαμε παίξει όλοι μαζί σε διάφορους συνδυασμούς και κάποια στιγμή είχαμε πάει για καφέ και σκεφτήκαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια μπάντα που να καταφέρει να φτάσει στην εκπομπή της Μενεγάκη. Αυτό είναι. Μετά από αυτό, ειλικρινά, δεν αφού συμφωνήσαμε και δηλώνουμε τώρα στην εταιρεία μας ότι τα παρατάμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θα το στόχο. Αν χρειάζεται κορίτσι στην πάντα, απλά να κουνιέται, έρχομαι. Αυτό είναι το επόμενο στόχο. Νομίζω ότι. Ναι. Θα γινόταν η πρόταση ούτω ή άλλω. Με πρόλαβε. Δεν μου λες, εσένα θα σε ρωτήσω όμως. Το σχολείο πότε το τέλειωσε? Έχω πολύ καιρό. Είναι το 86 σε πληροφορία. Είμαι 23. Καλά, με κόμπλαρε τώρα. Εσύ το 86. Πολύ, πολύ μεγάλο. Είσαι 23, 24. Μπράβο. Λοιπόν, και ωραία, κάνατε την πάντα. Αρχίσατε να παίζετε, να τραγουδάτε, να γράφετε τα κομμάτια σας, γιατί από ό,τι ξέρω τα γράφετε μόνοι σας. Πώς φτάσατε να μπείτε σε μια δισκογραφική εταιρεία, είσαστε και τυχαίροι, είναι μεγάλη, είναι Universal, και να βγάλετε το πρώτο CD? Δεν είναι και εύκολο. Καταρχήν είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που είμαστε στην Universal. Από εκεί να ξεκινήσουμε. Ναι. Και φτάσαμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι όταν φτιάχνεις κάτι με πολύ αγάπη, αργά ή γρήγορα αυτό γυρνάει πίσω. Οπότε. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, βοήθησε και η τύχη, σίγουρα, έτσι. Εσύ ντρέπεσαι ή έτσι σε συνέχεια? Είμαι πολύ ντροπαλός λόγω... Λόγω της παρουσίας της πρέπει. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Πάμε, παιδιά. Πιο γρήγορα απ' τον ανέμο. Ματιές που γιατρέψαν πληγές ανήκουν πια στο παρελθόν. Μια αγκαλιά λέει πιο πολλά απ' όσα λες. Όταν κρύβα χορεύουμε στο σώμα μου τι πίεσαι. Κυριακές περίπατος δυναμούδια. Δουλειά, παιχνίδια, ερωτικά, μα δε σου είναι αρκετά.
μια αγκαλιά σου δίνει πιο πολλά από όσα θες. Όταν κρύβα χορεύουμε στο σώμα μου κυλίεσαι με μια μάτια και ένα φιλί τρελαίνεσαι. Το άγγιγμα σου με μετά τα χείλη σου είναι φωτιά που μέσα της θα καίγομαι. Όταν κρυφά χορεύουμε κυλίεσαι με μια μάτια Επειδή πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις, συγγνώμη. Και θα συνεχίσω μετά με τα παιδιά. Μόλις γυρίσουμε, θέλω να μου πείτε γιατί βαφτιστήκατε μέλισσες και ποιος ήταν ο νονός, σε πάση περιπτώσει. Διαφημίσεις.